Σε νέες ρήψεις τροφίμων και νερού προχώρησαν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στο βουνό κοντά στην πόλη Σιντζάρ, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες Ιρακινοί καταδιωγμένοι από την προέλαση των δυνάμεων των τζιχαντιστών. Τις ρήψεις έκαναν τρία μεταγωγικά αεροσκάφη, συνοδευόμενα από δύο F-18, που έριξαν προμήθειες, όπως διευκρίνησε με ανακοίνωσή του το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έριξαν για πρώτη φορά προμήθειες στην περιοχή, πριν προχωρήσουν στα πρώτα αεροπορικά πλήγματα κατά των δυνάμεων του Ισλαμικού κράτους, που βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων πλέον από την πόλη Αρμπίλ. Ξεκινήσαμε τις ανθρωπιστικές προσπάθειες για να βοηθήσουμε τους Ιρακινούς πολίτες που έχουν παγιδευτεί στο βουνό. Οι τρομοκράτες που έχουν καταλάβει κάποιες περιοχές είναι ιδιαίτερα βίαιοι με τις θρησκευτικές μειονότητες, εκτελούν άνδρες, παίρνουν γυναίκες ως σκλάβες και απειλούν με αφάνιση ολόκληρων θρησκευτικών μειονοτήτων, κάτι που αποτελεί γενοκτονία. Από αυτούς που επέζησαν των επιθέσεων των τζιχαντιστών και έχουν βρει καταφύγιο στο βουνό, πολλοί πέθαναν εξαιτίας της πείνας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε σε αυτούς και από τους Πεσμεργά, δηλαδή τις κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας. Πολλά μέλη της οικογένειάς μου παραμένουν παγιδευμένα εκεί. Γιατί? Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση? Τι έκαναν για να το αξίζουν αυτό? Δεκάδες χιλιάδες εγκαταλείπουν τις πόλεις και τα χωριά γύρω από το Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, όσο πλησιάζουν οι τζιχαντιστές. Όσοι παραμένουν στις πόλεις προσεύχονται.